που κι αν φτερουγήσαν, όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσαν. Μια παράσταση στο Παλάς, μια παράσταση που σου δίνει ευκαιρία να κάνεις, να διαφοροποιήσεις τον ήχο σου, να διαφοροποιήσεις τον τρόπο που κάνεις τις παραστάσεις σε άλλους χώρους, όπως είναι τα κλαμπ ή τα μαγαζιά. Δηλαδή, μπορείς να πεις τραγούδια που αυτονόητα σε έναν τέτοιο χώρο είναι εντάξει, γιατί είναι τραγούδια ερμηνείας, ας πούμε σαν μικρό ρεσιτάλ. Τραγούδια όμως που δεν θα άντεχαν σε έναν χώρο όπου είναι πιο, το αίσθημα πιο χαλαρό, πίνεις, καπνίζεις, μιλάς, συμμετέχεις. Φερικό θα ζήσω. Ο τίτλος είναι «Όλα αρχίζουν αλλιώς». «Όλα αρχίζουν αλλιώς» είναι για τραγούδια συναδέλφων τα οποία τραγουδάω για πρώτη φορά, τα οποία ήθελα καιρό να πω δεν μπαίνανε στα προγράμματα που ετοίμαζα για άλλους χώρους. Υπάρχει ένα τραγούδι του Σταμάτου του Κραουνάκη σε αυτές τις παραστάσεις καινούριο και γράφτηκε ειδικά για αυτές τις παραστάσεις του Παλάς. Ο ήχος είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Δημήτρης ο Παρπαγάλας ενορχιστρώνει, αλλάζει τα παλιότερα τραγούδια, τα διασκευάζει, αλλά διασκευάζει και τραγούδια καινούργια που θα πω άλλων συναδέλφων και συνθετών. Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές, ήταν η σχέση μας αυτές. Ψέτες, αν τις δεις ποτέ. Με τα χρόνια τα τραγούδια που παίζεις από μόνα τους αλλάζουν. Οι μουσικοί οι ίδιοι πειράζουν τα κομμάτια και προχωράνε σε έναν άλλο δρόμο. Και αυτό και είναι η μαγεία. Η τέχνη μας σε εμάς είναι συμμετοχική. Η τέχνη της μουσικής και του τραγουδίου είναι συμμετοχική. Και επειδή όλοι οι μουσικοί που συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση είναι από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα, είναι ο καθένας προσωπικότητα, άρα βάζει ο καθένας και την ψυχή του και το μυαλό του και τις ιδέες του, αλλά όλο αυτό κάθε φορά αλλάζει. Αυτή τη στιγμή, επειδή ο ήχος είναι ακουστικός, κάτι που επίσης φιλοξενεί με καταπληκτικό τρόπο ένα θέατρο σαν το Παλάς, έχουν γίνει αλλαγές και στα κομμάτια τα δικά μου τα παλιότερα και στα κομμάτια τα καινούργια που λέω. Πώς μ' αγαπάς χίλιες φορές. Όταν φτιάχνεις ένα πρόγραμμα, βάζεις ένα τίτλο και μέσα με αυτό το τίτλο φτιάχνεις ένα σενάριο στην ουσία, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Αυτό οδηγεί και το αίσθημα του σκηνοθέτη, αυτό οδηγεί και το αίσθημα του σκηνογράφου, αυτό οδηγεί και το αίσθημα εμάς που είμαστε πάνω στη σκηνή.